Καθώς εισερχόμαστε στην τελική ευθεία για τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου, οι υποψήφοι και οι κινήσεις πολιτών που θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών αποκαλύπτουν τις προθέσεις τους και εκδηλώνουν επίσημα πλέον το ενδιαφέρον τους για το δημαρχιακό θόκο. Μετά τον Αργύρικο Πάνα που παρουσίασε τις προτάσεις του σε ανοιχτή εκδήλωση, αύριο έρχεται η σειρά της ανεξάρτητης ενωτικής κίνησης πολιτών υπό τον Απόστολο Παπατόλια να εγγενιάσει την επικοινωνία της με τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχοντας ως στόχο να πολλαπλασιάσει το μήνυμά της προς την κοινωνία πάνω απ' όλα, να ανανεώσει το κάλεσμά της προς τους πολίτες για τη συγκρότηση μιας αυθεντικά νέας και ενωτικής δημοτικής κίνησης για τον ενιαίο Δήμο Βόλου, να αποσαφηνίσει το στίγμα της ενόψη και της διαμόρφωσης της τελικής ιδρυτικής διακήρυξης και βεβαίως να ανακοινώσει επισήμως και την παρουσία κάποιων στελεχών τα οποία πλαισιώνουν την κίνηση αυτή. Ο νυν δημάρχος Βόλου Πάνος Κοτινιώτης δεν ανακοίνωσε τη δική του υποψηφιότητα στη χθεσινοβραδινή εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του Συνδυασμού της Δημοκρατικής Συμπολιτείας, κάτι που δεν αποκλείεται να κάνει την ερχόμενη Τετάρτη όταν και θα παρουσιάσει τον απολογισμό της παρούσας Δημοτικής Αρχής. Την ίδια ημέρα αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του και ο πρώην ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Σήμερα πάντως ο Απόστολος Παπατόλιας δεν έχασε την ευκαιρία να επιτεθεί κατά της παρούσας Δημοτικής Αρχής, υποστηρίζοντας ότι εκφράζει πλέον μια μικρή κοινωνική μειοψηφία. Με την ατολμία της, με το συντηρητισμό της και με τη συμμόρφωσή της στις κυρίαρχες πολιτικές, έχει καταστεί σήμερα μειοψηφική. Εκφράζει πλέον μια μικρή μερίδα της κοινωνίας. Ως κοινωνική μειοψηφία δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης του προβλήματος. Εκτιμούμε επομένως ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα για να δούμε πώς από την αρχή, μέσα στον χώρο τον πολύπαθο αυτό της αυτοδιοίκησης, στα χρόνια της κρίσης, μπορούμε να επαναθεμελιώσουμε τις σχέσεις μας με την κοινωνία. Και αυτή θα είναι η πρώτη προτεραιότητά μας.